Εντοπίστηκαν ατοϊκά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από στρατόπεδα στη Νότια Σερβία, κινητοποιώντας σερβικά ΜΙΚ-29, ενώ οι Αλβανοί ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν το Πρέσεβο, προκαλώντας τεράστιες πιθανές συνέπειες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Τίποτα δεν τελείωσε στην ένταση που υπάρχει μεταξύ του Κωσοβοπεδίου και της Σερβίας, αφού στο χθεσινό βραδινό επεισόδιο με την πτήση ντρόουν πάνω από τη Νότια Σερβία αναφέρθηκε σήμερα η Σέρβα Πρωθυπουργός. Η Πρωθυπουργός της Σερβίας, Άννα Μπρανμπίτς, δήλωσε στη ραδιοφωνία της Σερβίας ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα παρατήρησαν και κατέγραψαν στην επίγεια περιοχή ασφαλείας 2 στρατώνες του σερβικού στρατού, ενώ ο πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσης διέταξε την ενίσχυση της εναέριας ασφάλειας με την απογείωση αεροσκαφών ΜΙΚ-29. «Αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, θα καταρρύψουμε κάθε τέτοιο UAV», είπε η Σερβίδα Πρωθυπουργός. Η ίδια συνέχισε: «Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που έχουν αυξήσει τους ελέγχους στο βόρειο τμήμα του Κωσοβοπεδίου για να διατηρήσουν ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον». Ο Υπουργός Άμυνας του Κωσοβοπεδίου, Αρμέν Μεχάτ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα απέρριψε τους ισχυρισμούς των σερβικών αρχών, τονίζοντας ότι στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα πρόσχημα για την αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων του σερβικού στρατού γύρω από τα σύνορα με το Κωσοβοπέδιο ως μέσο εξάπλωσης κατάστασης πανικού στους πολίτες και των δύο κρατών. Ο σερβικός στρατός έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω της κατάστασης στο Κωσοβοπέδιο την ημέρα που οι αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν την απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης στην Πρίστινα για την αλλαγή των σερβικών πινακίδων των αυτοκινήτων. Οι προειδοποίησεις ήρθαν παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κωσοβοπέδιο να αναβάλει για 10 μήνες την εφαρμογή της απόφασης για μετατροπή πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ένα θέμα που στο παρελθόν πυροδότησε υψηλές εντάσεις με τη Σερβία, η οποία αντιτίθεται στην ανεξαρτησία του Κωσοβοπεδίου. Δυτικές πηγές αναφέρουν ότι οι στενοί δεσμοί της Σερβίας με τη Ρωσία θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα πράγματα στο έδαφος. Αλβανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρει ότι στην κοιλάδα του Πρέσεβο και σε όλους τους αλβανικούς οικισμούς έγινε κινητοποίηση για την καταγραφή των Αλβανών που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Το 2021 η Επιτροπή του Ελσίνκη είχε εκδώσει ειδική έκθεση και είχε αποκαλέσει την απομάκρυνση Αλβανών από την κοιλάδα του Πρέσεβο ως εθνοκάθαρση με διοικητικά μέσα, προκαλώντας συναγερμό σε Βελιγράδι και Μόσχα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.